μπαίνει εβδομάδα ένα νέο σχήμα στην Αθήνα στο Estate. Λοιπόν, εκεί το είδαμε και εδώ, είχαμε και αποκλειστικά πλάνα. Λοιπόν, εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς, ο Μπάμπης Στόκας, καθώς και η Ειρήνη Παπαδοπούλου και πλήθος άλλων νεαρών παιδιών. Τι γίνεται τώρα? Χθες μας ήρθε η πληροφορία και κάναμε πολύ μα πολύ ρεπορτάζ. Μάθαμε το εξής. Η συνεργασία αυτή κινδυνεύει να τυναχτεί στον αέρα. Τώρα δεν ξεκίνησε. Ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή. Έκαναν δύο εμφανίσεις Παρασκευή και Σάββατο, στο Estate όπως είπαμε, με το γνωστό σχήμα. Τι γίνεται όμως τώρα? Κατά πάσα πιθανότητα, δεν το γνωρίζουμε ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το επόμενο Παρασκευό Σάββατο δεν θα βρίσκεται ο Μπάμπης Στόκας σε αυτό το σχήμα. Γιατί, τι έγινε? Λοιπόν, εδώ τώρα οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι λένε... Εμείς λέγαμε τι ωραία συνύπαρξη επιστημής και κάτι διαφορετικό και τι ωραίες αφήσεις. Εγώ ήθελα και πάρα πολύ να πάω να τους δω, γιατί μου φαινότανε πολύ. Ήθελες. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις να τον δεις. Λοιπόν, οι απόψεις δίστανται. Έχει βγει ανακοίνωση? Δεν έχει βγει ακόμα ανακοίνωση. Πληροφορίες μου λένε... Γι' αυτό σας λέω σήμερα να προσέξουμε λίγο. Πληροφορίες μας όμως, παιδιά, δεν θα πούμε ονόματα. Είναι δικό μας ρεπορτάζ, δημοσιογράφοι. Μας θα κάνουμε αυτή τη δουλειά 20 χρόνια. Κοίτα, είναι η αλήθεια ότι χθες όλο το βράδυ είχαμε... Το ψάξαμε από όλες τις πλευρές. Και τρώγαμε πατατάκια. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Υπάρχει το εξής θέμα. Κολλάει ο Μπάμπης Στόκας σε ένα τέτοιο μαγαζί και σε ένα τέτοιο σχήμα? Δηλαδή, κολλάει ο Μπάμπης Στόκας με το Σάκη Ρουβά και την Ειρήνη Παπαδοπούλου, αλλά και το κοινό που πάει να τους δει? Δηλαδή, ο Σάκης έχει όλη την καλή πρόθεση, η Ειρήνη έχει όλη την καλή πρόθεση, αλλά το κοινό που πάει να δει Σάκη και Ειρήνη είναι συνηθισμένο να δει στο συγκεκριμένο χώρο? Φαντάζομαι το ήξερε ότι θα δουν και το Στόκα. Και είναι μια ευχάριστη έκπληξη, διότι εντάξει, και ο Στόκας λέει τα τραγούδια. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή, αυτοί που ακούνε Ρουβά. Ευχαρίστη έκπληξη για ποιον ήταν, Για μένα θα ήταν ευχάριστη έκπληξη να ακούσω ωραία τραγούδια των Pixlax. Πληροφορίες μου λένε ότι αυτοί που ακούνε Ρουβά να ακούνε Στόκα. Όταν συμφώνησε να είναι σε αυτό το σχήμα, δεν ήξερε με ποιος θα είναι. Ο Μπάμπης Στόκας μάλλον δεν ήξερε όμως ποιοι είναι οι θαμώνες, ποιοι είναι άνθρωποι που θαυμάζουν το Σάκη, που θαυμάζουν την Ειρήνη. Δεν ξέρει ο Μπάμπης Στόκας ποιοι είναι οι θαμώνες του. Παιδιά, μπορεί και να μην το ξέρει. Για το λέτε σαν ένα Στόκας το πρόβλημα. Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν είναι ο Στόκας. Εμένα το δικό μου πάντως ρεπορτάζ λέει ότι σαφώς οι θαμώνες δεν ήταν συνηθισμένοι σε αυτό το θέαμα. Συγκεκριμένα ξέρω και κυρίες που είπαν ότι νόμιζαν ότι έκαναν λάθος εκεί που βρέθηκαν. Βεβαίως, δεν με κοιτάς καθόλου έτσι. Έχω πολύ καλό ρεπορτάζ. Λοιπόν, κυρίες, λοιπόν, κοιτάξτε και είπαν: μωρή, ήρθαμε στο σωστό το μαγαζί για το Σάκη. Λοιπόν, επειδή λοιπόν αναρωτήσαν. Γιατί λέτε? Και έχει δίκιο. Γιατί? Έχω απόλυτο δίκιο. Παιδιά, είναι. Συγγνώμη. Ευρέαρη μου, πας σε ένα μαγαζί και δεν ξέρεις ότι τραγουδάει ο Ρουβάς με το Στόκα. Άκου να σου πω κάτι. Ξέρεις για Ρουβά, το Στόκα κοινό μπορεί του να το Σάκη μπορεί εκείνη την ώρα, το κοινό της Ειρήνης μπορεί εκείνη την ώρα πάνω. Και εγώ είμαι πιο κοντά στα τραγούδια του Σάκη. Δεν το παίζει intellectual. Αλλά θα μου κακοφανεί να ακούσω και δύο ωραία τραγούδια του Στόκα. Εμένα προσωπικά όχι, αλλά δεν ξέρω τι. Όταν λες και οι κυρίες δεν είναι 20χρονα για να πάνε σε ένα τέτοιο μαγαζί, παιδιά μικρά. Αντίθετο. Είναι οι κυρίες οι οποίες. Πολύ καλές. Γνωρίζουν τα τραγούδια του Pixlax. Δηλαδή πάντα υπάρχει και ένα προκαταρκτικό. Και είναι ωραίο να ακούσεις και δύο-τρεις μπαλάντες να φτιαχτείς και μετά. Αυτό είναι το ωραίο στο προκαταρκτικό χάθηκε, καταλαβαίνεις. Επειδή βγαίνει. Δεν ήταν καλό το προκαταρκτικό. Επειδή βγαίνει πρώτα, βγαίνουν άλλοι τραγουδιστές, βγαίνει ο Μπάμπης Στόκας μέχρι να περιμένεις το Σάκη, στο προκαταρκτικό χάθηκε. Άμα δεν καλό το προκαταρκτικό. Μετά. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Άκου, προέκυψε σίγουρα πρόβλημα για το πρώτο Σαββατοκύριακο που λειτουργήσαν. Έγινε το εξής περίεργο. Γιατί και εσύ, σαν ψαράκι, έχεις προβληματάκια τώρα τελευταία. Έγινε το εξής περίεργο. Την Παρασκευή ο Στόκας, από ό,τι ξέρω, βγήκε μετά το Ρουβά, ενώ το Σάββατο ο Στόκας βγήκε πριν το Ρουβά. Το να κάνεις λοιπόν μετακίνηση του προγράμματος σημαίνει ότι κάτι δεν σου πάει καλά. Αυτό έχει γίνει που σου λέω τώρα. Έγινε το πρώτο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, άλλαξε η ροή του προγράμματος. Και μίκρινε και ο χρόνος από παραμονής του. Και είπε ο Στόκας, τι είμαι εγώ, να πηγαίνετε μπροστά, πίσω, μικρό, μεγάλο. Φέι. Λογικό δεν είναι. Μικρό, μεγάλο. Εμένα το ρεπορτάζ μου λέει ότι ο Μπάμπης Στόκας δεν ήθελε να φύγει από το σχήμα. Γιατί του άρεσε που πήγε στο σχήμα. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Πάει για να δουλέψει. Ωραία. Θες να μας πεις τι έγινε τότε? Έγινε αυτό που σου είπα. Τον φύγανε. Ότι το κοινό. Ένιωσε περίεργα. Οι κυρίες αυτές. Καθίσε φόε τάχθη, παιδιά, όσο και αν δεν μας αρέσει. Για να πούμε όμως ότι ο Μπάμπης Στόκας έχει συνεργαστεί και με τον Δημήτρη Μητροπάνο, δηλαδή. Έκαστος. Έχει εμφανιστεί και σε μεγάλες πίστες. Δεν ήταν μόνο σε μπουάτ. Έτσι. Μάλιστα. Άρα το κοινό τον ξέρει. Ωραία. Πού άρα μένει ή φεύγει. Σήμερα θα ξέρουμε. Ακόμα γίνονται διαβουλεύσεις. Μήπως γίνει κάποια μετατροπή. Ναι, ρε παιδιά, διαβουλεύσεις. Μπορεί και να μείνει, μπορεί και να φύγει ο άνθρωπος. Προχωράμε. Προχωράμε και πηγαίνουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο. Τι ζώδιο είσαι εσύ? Εγώ είμαι δίδυμος, με χτυπάει αλήθεια. Μίλια, φεύγει από σένα. Ωραία. Μην με ρωτήσεις.